Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Λευτέρη Ζερβό, τον πρόεδρο του ΕΑΚΙ, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου. Κύριε Ζερβέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους δύο. Και βεβαίως, όπως θα έχετε δει και στα πλάνα σας, θέση έχει λάβει και ο Γιώργος, ο Μιμίκος, από το τμήμα των αθλητικών. Γιώργο, καλώς ήρθες και εσύ. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα και στον καλεσμένο και από μένα. Να πω σιδηροκέφαλος καταρχάς. 1,5 μήνα στο τιμόνι του ΕΑΚΙ. Έτσι, και είναι ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να βρίσκεστε εδώ, γιατί δεν είναι μόνο το ότι παρατηρείτε έτσι μια δραστηριότητα αυξημένη από μέρους στο τελευταίο διάστημα για να διορθώσετε πράγματα και καταστάσεις σε αθλητικούς χώρους και κέντρα στο Ηράκλειο. Υπάρχουν και τα προβλήματα, γιατί εδώ δεν είμαστε μόνο για τα καλά, κύριε Ζερβέ, είμαστε και για τα κακώς κείμενα. Και θέλουμε τη βοήθεια και του Γιώργου, ξεκινώντας, να μας πείτε, αναλάβατε πριν από 1,5 μήνα περίπου, ποια είναι η κατάσταση η οποία αναλάβατε. Και τελικά προς τα πού οδεύει, τι πρόσημο έχει η προσπάθειά σας από εδώ και στο εξής. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Όπως είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα και για τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής να έχουμε τη διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου. Για να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, γιατί καλό είναι να ξέρουμε ακριβώς τι είναι το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Είναι το αθλητικό κέντρο το οποίο περιλαμβάνει τα τρία ιστορικότερα για μένα αθλητικά κομμάτια της πόλης μας, το Εθνικό Στάδιο Ελευθερίας, το Στάδιο του Κόρακα, όπως το γνωρίζουμε περισσότεροι, το κολυμβητήριο του Λίντο και το κλειστό στάδιο του Λίντο που φιλοξενεί μπάσκετ και βόλεϊ. Όντως, αναλάβαμε πριν 1,5 μήνα. Αναλάβαμε τη διοίκηση του ΕΑΚΙ με κάποια προβλήματα, και ήταν λογικό να υπάρχουν προβλήματα όταν μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πολλών ετών. Μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν τα δικά τους θέματα λειτουργίας, όμως είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Εμείς από την αρχή, και ίσως να το έχετε δει και σε κάποια δελτία τύπου, έχουμε μιλήσει και έχουμε αναφέρει ότι θα δουλέψουμε πάνω σε τέσσερις τομείς, τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι είναι της ασφάλειας, ο βασικότερος. Βέβαια, όταν είναι μέσα μικρά παιδιά. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπων που μπαίνουν μέσα, είτε είναι αθλητές, είτε είναι σωματεία, είτε είναι γονείς, είτε είναι φιλοξενούμενοι, οποιοδήποτε τέλος πάντων κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι ο τομέας της συνέπειας, ο τομέας της ανάπτυξης και της συνεννόησης. Σε όλους αυτούς λοιπόν τους τομείς θεωρούμε ότι 1,5 μήνα τώρα, και το βλέπουμε είτε από αναρτήσεις που κάνουμε στο διαδίκτυο, είτε όποιος επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, πάμε να κάνουμε το εθνικό στάδιο καλύτερο. Δεν πάμε να το κάνουμε το κορυφαίο από τη μια μέρα στην άλλη, το κορυφαίο στην Ελλάδα. Πάμε να το κάνουμε περισσότερο λειτουργικό, περισσότερο ασφαλές. Πάμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους αθλητές που δίνουν πραγματικά τον καλύτερο τους εαυτό μαζί με τους γονείς τους και τους προπονητές, για να είναι το Ηράκλειο στην ελίτ των αθλητικών εγκαταστάσεων, στην ελίτ των αθλητικών διοργανώσεων και στις επιτυχίες. Το μέλημα της διοίκησης, όπως σας είπα, είναι το κομμάτι της ασφάλειας πάνω απ' όλα. Έχουμε κάνει δουλειές πάνω στο κομμάτι το ιατρικό, έχουμε βελτιώσει τα ιατρία των εγκαταστάσεων, έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Ερυθρό Σταυρό και ευχαριστώ και από την εκπομπή σας δημόσια, τόσο εδώ τα τοπικά στελέχη του Ερυθρού Σταυρού όσο και πανελληνίως τον κύριο Αυγερινό, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρότασή μας και θα φιλοξενούμε μέσα στη βδομάδα ανθρώπους από τον Ερυθρό Σταυρό στο κολυμβητήριο. Πάμε να κάνουμε πράγματα τα οποία ουσιαστικά θα αναδείξουν το αθλητικό κέντρο. Άρα μιλάμε για ένα lifting, μιλάμε για μια αναβάθμιση ουσιαστικά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Μια αναβάθμιση όμως η οποία είναι αναβάθμιση ουσίας. Μπορεί για τους περισσότερους να φαντάζει ότι απλά είναι μια αναβάθμιση, ένα lifting όπως το είπατε. Είναι όμως ουσιώδη πράγματα τα οποία κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα όσων την επισκέπτονται. Τόσο το κολυμβητήριο, όσο το στάδιο, όσο και το κλειστό του Λίντο που ευελπιστούμε πολύ σύντομα. Έχουμε εδώ και τον ειδικό, τον Γιώργο τον Μίκο, ο οποίος ασχολείται καθημερινά και εκτενώς με τα θέματα αυτά που αφορούν το κομμάτι της δικαιοδοσίας σας. Και νομίζω στο παρελθόν, και το έλεγα προηγουμένως στον κύριο Ζερβό, έχουν ακουστεί διάφορα για το κομμάτι του Λίντο όσον αφορά και το σκέπαστρο. Έτσι. Και νομίζω ότι θα είναι και σε μια προτεραιότητα το Λίντο από τις τρεις εκατοστάσεις. Εδώ θα μας τα πει όλα, κύριε Ζερβέ. Είμαστε εδώ για να τα λύσουμε όλα και να τα πούμε όλα. Αλήθειες, κύριε Ζερβέ. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τα λέμε αλήθειες. Πολλές φορές ενδεχομένως να πούμε κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι άρεστο. Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αθλητές μας, με τους γονείς τους, με τα σωματεία, με τους εργαζόμενους, με εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τους δημότες του Ηρακλείου. Θα πούμε αλήθειες και θα πούμε αυτό που πρέπει να ξέρει ο κάθε δημότης του Ηρακλείου που επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις μας. Εγώ το πρώτο που θέλω να πω για το κλειστό γυμναστήριο του Λίντο είναι ότι ίσως έχει μια προτεραιότητα και για εσάς από την άποψη ότι είναι η μόνη εγκατάσταση που ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Έχει γυρίσει ο διακόπτης στο off. Το κλειστό του Λίντο είναι κλειστό. Είναι πραγματικά κλειστό. Ακριβώς.
Και επειδή τις τελευταίες ημέρες, με βάση τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει η Λευτέρη από ομάδες και μπάσκετ και βόλι και εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής βεβαίως, η αλήθεια είναι πως έχουμε ακούσει πάρα πολλά παράπονα. Τα σωματεία πάντα έχουν μεγάλες ανάγκες, πάντα θα διαμαρτύρονται, πάντα θα γκρινιάζουν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα περισσότερα σωματεία έχουν αθλητές και αθλήτριες που είναι στο σχολείο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, διότι λόγω της ηλικίας τους θέλουν ένα προγραμματισμό στις προπονήσεις. Για παράδειγμα, το σωματείο της Άθλεση έχει πάρα πολλά παιδιά που είναι στο σχολείο στην τελευταία τάξη, είναι η τάξη των Πανελληνίων, και λένε ότι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε κάνει προπόνηση σε 5 διαφορετικά κλειστά. Για παράδειγμα, έφερα αυτό το σωματείο. Υπάρχουν και άλλα σωματεία, όπως ο μπασκετικός Εργοτέλης, που διεκδικεί πρωτάθλημα και έχει και αυτό θέμα. Τι γίνεται με το κλειστό, τι μπορούμε να πούμε σε αυτές τις φωνές, τι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις φωνές, που υπάρχουν φωνές, έτσι. Οι φωνές υπάρχουν και δικαίως. Σίγουρα αυτό που δεν θα ακούσετε από μένα και από τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής είναι να κατηγορούμε τους προηγούμενους. Ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, καλό, κακό, όλοι το γνωρίζουν. Το αφήνουμε λοιπόν όμως, γιατί αποτελεί πλέον παρελθόν, και πάμε από εδώ και πέρα να δούμε τι έχουμε κάνει εμείς. Σίγουρα καμία διοίκηση δεν θέλει να διοικεί γήπεδα φαντάσματα. Θέλει να διοικεί γήπεδα τα οποία αθλούνται οι ομάδες μας. Υπάρχει ζωή, υπάρχει πνοή. Αυτό μας κάνει και μας καλύτερους και αυτό δίνει και ζωή στα γήπεδά μας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μας ευχαριστεί το γεγονός ότι ενδεχομένως, που σίγουρα ταλαιπωρούνται παιδιά και είναι μάλλον και στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Από την πρώτη στιγμή όμως, επειδή αναγνωρίσαμε ποιο είναι το πρόβλημα, κάναμε μια σύσκεψη φορέων, βρήκαμε κάποιες προσωρινές λύσεις και ευχαριστούμε όσους μετήχαν και βοήθησαν σε αυτό. Από εκεί και πέρα και μέσα από την εκπομπή σας. Θα δοθεί οριστική λύση. Θα σας πω. Και είναι, ναι. Είναι και ευκαιρία μέσα από το σταθμό σας να γνωρίζετε ότι σήμερα, μετά από παρέμβαση πολύ σημαντική και του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, ο οποίος και σαν συντοπίτης και σαν Υφυπουργός Αθλητισμού έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα ολοκληρώθηκε διαγωνισμός. Ο περιβόητος ολοκληρώθηκε. Είναι είδηση αυτό. Ναι, ανοίχθηκαν οι φάκελοι. Προχωράμε λοιπόν στη διαδικασία με την εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αντικατάσταση της στέγης. Γιατί πρέπει να ξέρετε κάτι. Το κλειστό παρέμεινε κλειστό γιατί. Γιατί όταν πήγε να γίνει η αντικατάσταση της μόνωσης, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στη στέγη. Έξτρα πρόβλημα. 27 Αυγούστου το κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στατικότητας και δεν υπέγραφε για λόγους ασφαλείας να ανοίξει το στάδιο, το κλειστό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό, όπως σας είπα και προηγουμένως, το κομμάτι της ασφάλειας για μας είναι πρωτεύον. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε την άδεια να μπει κάποιος μέσα να αθληθεί, όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση. Τρέξαμε όμως στις διαδικασίες και ξέρετε, οι παθογένειες του παρελθόντος δεκαετιών του δημοσίου δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε 1,5 μήνα. Και όταν εμείς, σαν νεακοί, ανήκουμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, άρα σε ένα δημόσιο φορέα, καταλαβαίνετε ότι και οτιδήποτε συμβαίνει στο δημόσιο επηρεάζει και εμάς. Συν ότι είχαμε και το πρόβλημα με το σερβερ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που είχατε ενημερωθεί πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι στο χέρι μας, μας πήγαν πίσω. Όμως, εμείς, σαν διοίκηση και με τη συνδρομή του κυρίου Αυγενάκη, προχωρήσαμε και ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει, έχει γίνει. Και σας λέω λοιπόν ότι σήμερα ανοίχθηκαν οι προσφορές, η εταιρεία που είναι αναλάβει το έργο θα την αναλάβει. Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι σύμφωνα και με τις οδηγίες που λάβαμε και εμείς, γιατί και εμείς μαθαίνουμε ακόμα. Ξέρετε, όπως το είπατε και εσείς, είμαστε 1,5 μήνα. Εντάξει, ναι, εννοείται. Μαθαίνουμε. Δεν σας καταλογίζουμε κάποια ευθύνη. Σας το λέω ότι είναι για μας είναι η ίδια η αγωνία, όπως και είναι και για τους αθλητές και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για τους δημότες. Είναι η ίδια ακριβώς αγωνία. Σωστά. Ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Σας λέω λοιπόν ότι καλώς έχονται των πραγμάτων, το επόμενο δεκαήμερο θα ξεκινήσουμε και εκεί θα αναλάβουμε εμείς λοιπόν σαν διοίκηση να εντός εισαγωγικών τρέξουμε τις εταιρείες για να βάλουμε τις ομάδες μας το γρηγορότερο μέσα στα στάδια. Άλιστα. Γιώργο, πώς ακούγεται η είδηση? Σίγουρα είναι σημαντικό να βγαίνουν ειδήσεις και οτιδήποτε ακούγεται θετικό να έχει εξέλιξη για τον αθλητισμό μας, για τον ενακριώτικο αθλητισμό, είναι σημαντικό. Βεβαίως, σίγουρα το θέμα είναι να μπορούν οι ομάδες αυτό το διάστημα να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις με τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν στα κλειστά γυμναστήρια. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν κάποια κλειστά να χρησιμοποιηθούν από ομάδες που να μην αναγκάζονται να κάνουν μετακομίσεις. Δηλαδή, αυτό μου ακούστηκε κάπως δύσκολο για τις ομάδες. Δηλαδή, το Τρίτη στις Αρχάνες, Τετάρτη στις Πατέλες, Πέμπτη στην Αλικαρνασσό. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν ένα έκτακτο γεγονός
όλο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο προγραμματισμός και του Δήμου Αρχανών Αστορισιών, για παράδειγμα, που προσφέρθηκε να μας δώσει τα κλειστά του, και του Δήμου και των Μεσογειακού και του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπήρχε ήδη ένας προγραμματισμός. Εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν εμβόλυμα εκεί, προσωρινά, το ξαναλέω, προσωρινά, να καλύψουμε ένα κενό. Δεν μας ευχαριστεί αυτό το γεγονός. Είναι αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε με ευχαρίστηση. Όμως ήταν η καλύτερη λύση στην παρούσα χρονική στιγμή. Και πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο. Για μας, και είναι κάτι το οποίο θα το ακούτε, το ΕΑΚ είναι μια οικογένεια. Είναι το κολυμβητήριό μας, είναι το στάδιο, είναι το Λίντο. Το κάθε τι πρόβλημα επηρεάζει και τους υπόλοιπους. Το κάθε τι καλό αντιστοίχως επηρεάζει και τους υπόλοιπους. Το βλέπουμε λοιπόν σαν μια μονάδα, έτσι, το βλέπουμε σαν κάτι ενιαίο. Και δίνουμε καθημερινά με τους συνεργάτες μου τον καλύτερό μας σε αυτό και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Και για μας η καλύτερη και η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι όταν πηγαίνουμε σε αυτόν τον 1,5 μήνα και βλέπουμε τα ματάκια των μικρών παιδιών μέσα στο κολυμβητήριο και μας λένε σας ευχαριστούμε για αυτό το μικρό που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Είναι η ικανοποίηση των γονέων που έρχονται και μας φύγουν το χέρι και λένε ότι ξέρετε κάτι, αναγνωρίζουμε την προσπάθειά σας. Και είναι και η ικανοποίηση που θα πάρουμε όταν με το καλό θα βάλουμε τα σωματεία αυτά τα ταλαιπωρημένα μέσα στο κλειστό του Λίντο και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε ό,τι είναι από το χέρι μας δυνατό για να τους κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη και να πανηγυρίσουμε και επιτυχίες στα εθνικά πρωταθλήματα του βόλεϊ και τις ακαδημίες μας και να γεμίζουμε τα στάδια μας και να κάνουμε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ένα πρότυπο αθλητικό κέντρο για την Ελλάδα. Μάλιστα. Mm-hmm. Εγώ πάντως θα συμφωνήσω απόλυτα στο κομμάτι ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι ιστορικότερες για την πόλη. Πραγματικά το βλέπω και εγώ έτσι. Άλλωστε, ξέρεις, Λευτέρη, ότι ασχολούμαι και με τις αθλητικές ιστορίες, με πολύ παλιές ιστορίες. Ειδικά το Στάδιο της Ελευθερίας είναι το δεύτερο γήπεδο στο Ηράκλειο που παίχτηκε ποδόσφαιρο μετά από τα Χεντέκια. Ορίστε, να και κάτι που δεν γνώριζα. Τα Χεντέκια δεν υπάρχουν ουσιαστικά πλέον. Υπάρχει ο χώρος, αλλά δεν υπάρχει γήπεδο. Το Στάδιο της Ελευθερίας υπάρχει. Έτσι, παίχτηκε ποδόσφαιρο στο Στάδιο της Ελευθερίας δεκαετία του 50, αμέσως μετά τον πόλεμο. Και υπάρχουν και ανοιχτές πληγές και με το Στάδιο της Ελευθερίας και με το κολυμβητήριο. Στο κολυμβητήριο, για παράδειγμα, έτσι, ο μεγάλος αριθμός ομάδων, σωματείων, να το πω καλύτερα, το ομάδων είναι πιο ποδοσφαιρικό, ανάλογα και με τις διαδρομές, δημιουργεί ένα θέμα. Ένα μεγάλο θέμα. Ξέρετε, όπως είπε και ο κύριος Κουμαντάκης, θα πούμε αλήθειες. Η κάθε μια απόφαση που θα παίρνει η διοίκηση δεν θα αφορά τους λίγους, θα αφορά το σύνολο. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να αδικήσουμε κανένα, ούτε να ευνοήσουμε κάποιον άλλο έναντι των υπολείπων. Αντιλαμβάνεστε εύκολα ότι όταν υπάρχουν 11 σωματεία και 10 διαδρομές, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να καλύψει και τα 11 σωματεία 100%. Πάμε να βρούμε όμως τη βέλτιστη λύση. Υπάρχει όραμα από τη στιγμή που αναλάβατε. Υπάρχει όραμα. Σας είπα και κάτι προηγουμένως ότι πάνω απ' όλα είναι η συνεννόηση. Όταν υπάρχει συνεννόηση, όταν υπάρχει επικοινωνία, εμείς είμαστε καθημερινά εκεί και το λέω πραγματικά. Είμαστε καθημερινά εκεί. Σας βλέπουμε πολύ δραστήριο το τελευταίο διάστημα, κύριε Ζερβέ. Οφείλω να σας το καταλογίσω αυτό. Είναι όλοι οι διοικούσα επιτροπή δραστήρια. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τους έχω, γιατί δουλεύουμε σαν ομάδα. Έχουμε φτιάξει μικρές ομάδες, οι οποίοι έχουν αναλάβει ανάλογα με τις γνώσεις που έχουν ένα διαφορετικό κομμάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σκεπτόμαστε να κάνουμε για το κολυμβητήριο. Το κολυμβητήριο πρέπει κάποια στιγμή να στεγαστεί και αυτό, να αναβαθμιστεί ενεργειακά, να μπουν κάποια φωτοβολταϊκά πάρκα, φωτοβολταϊκά τόσο πάνω, για να κάνουμε μια εξοικονόμηση ενέργειας. Και δεν σας κρύβω ότι είναι και το κύριο μέλημα και του Υπουργού αυτό. Έτσι, πρέπει να γίνει και θα γίνει. Όσον αφορά τις διαδρομές που είπε ο Γιώργος. Ήδη έχει κάνει μια μελέτη, έχουμε κάνει μια μελέτη με κάποιους συνεργάτες για να δούμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό. Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο θέλει διάρκεια, θέλει χρόνο. Μακροπρόθεσμο. Μακροπρόθεσμο όμως, ξέρετε, για να πάμε σε κάτι μακροπρόθεσμο, πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν τα βήματα και τα τουβλάκια ένα-ένα για να καταλήξουμε πού πρέπει να πάμε. Αν πας την τελευταία στιγμή να προγραμματίσεις κάτι τέτοιο τεράστιο έργο, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχει αποτυχία. Mm-hmm. Τώρα, με τις διαδρομές. Μέσα στη βδομάδα έχουμε προγραμματίσει για άλλη μια φορά να κάνουμε μια επαφή με τα σωματεία, τα κολυμβητικά τα οποία φιλοξενούμε και είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να τα έχουμε στο Εθνικό Κολυμβητήριο. Θεωρώ ότι θα πάρθει μια λύση με συνδρομή της Γενικής Συνέλευσης που έγινε από την ΚΟΕ και νομίζω ότι πολύ σύντομα και εκεί θα κλείσει μια τρύπα, δεν θα έλεγα πρόβλημα, μια μικρή δυσλειτουργία. Δεν είναι πρόβλημα, είναι μια δυσλειτουργία, γιατί πραγματικά όλοι καταλαβαίνουν ότι η πρόθεση υπάρχει. Το θέμα είναι να βρούμε και τη βέλτιστη λύση. Έχετε κάνει τις επαφές με τα σωματεία του κολυμβητηρίου? Γιατί... Επαφές κάνουμε συνέχεια. Γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και αυτό. Όχι, είναι πάρα πολύ καλοί οι συνεργάτες. Είναι πολύ συνεννοήσιμοι. Και ακόμα και το ότι είναι δραστήριοι, αυτό εμάς μας χαροποιεί. Σημαίνει ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το κάνουν με όρεξη, με μεράκι και φαίνεται και στα αποτελέσματα. Κύριε Ζερβέ, δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος.
Μόνο πρέπει το να, στάδιο δεν να, το να στάδιο θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε αυτό, γιατί ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες από μέρους της διοίκησης και για το Ταρτάν στο γήπεδο Ελευθερίας. Πείτε μας λίγο και για αυτό το θέμα. Δύο δευτερολεπτάκια μόνο για το κολυμπητήριο. Επειδή πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό. Ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο το έχει δρομολογήσει και με την προηγούμενη διοίκηση ο κύριος Αρναουτάκης, θα υπογράψουμε τη σύμβαση για τα αποδυτήρια στο κολυμπητήριο. Ένα μεγάλο έργο. Ένα έργο πνοής. Τώρα, για το στάδιο. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Ταρτάν έχει δρομολογηθεί και αυτό να αλλάξει. Αυτό το έχουν αναλάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εμάς έχει έρθει δύο φορές το κλιμάκι από πάνω για να κάνουμε μία μελέτη όσον αφορά στα υπόλοιπα κομμάτια. Το γρασίδι, το φωτισμό, τον περιβάλλοντα χώρο κτλ. Μέχρι ότου όμως γίνει αυτό, να αλλάξουν αυτά τα μεγάλα έργα, εμείς προχωράμε στις μικρές λειτουργικές ανάγκες που έχει το στάδιο. Έχουμε κάνει την καταγραφή μαζί με τα σωματεία και βήμα-βήμα με τη συνδρομή και των φορέων όλων, νομίζω ότι πάμε καλά. Και θα το βλέπετε σταδιακά και καθημερινά. Κύριε Ζερβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργο, θα ευχαριστήσω και εσένα. Υγεία εδώ... να ευχηθούμε γιατί χρειάζεται πραγματικά. Υγεία σιδηροκέφαλος. Και εδώ θα είμαστε κάθε φορά που θα βλέπουμε τις τρύπες, όπως λέγατε προηγουμένως κι εσείς, το έλλειμμα που υπάρχει. Γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρξουν κάποια στιγμή μελλοντικά, αλλά εδώ είμαστε να βλέπουμε και αυτά, κύριε Ζερβέ, για να τα λύνουμε. Για εμάς στη διοίκηση του ΕΑΚΗ, τα αυτιά και τα μάτια της διοίκησης είναι τα σωματεία, οι αθλητές και οι γονείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.